Ολοσχερός κάηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, ξημερώματα Παρασκευής, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Βαγγελίστριας, στο δημοτικό διαμέρισμα των Μυτιλινιών. Ξημερώματα της Παρασκευής ήμασταν στο ύπνο και 4 ώρα μας ήρθανε, μας φωνάξανε και λέει: «Ελάτε, γιατί έχει πάρει φωτιά», λέει, «στο πάρκο». Λοιπόν, ξεπλήσαμε, ήρθαμε. Το αμάξι ήταν σχεδόν σε 5 λεπτά, έφτασε η πρεσβυχή, έφτασε και η αστυνομία. Ευτυχώς δίνω μια ευχαριστώ τη πρεσβυχή γιατί ήρθε τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει γίνει καμός πιο πέρα και πιο αυτό. Και τώρα θέλω από εσάς να βγει μια άκρη. Γιατί τώρα πριν 8 μήνες εδώ έχει γίνει άλλο ένα συμβάν. Και τώρα ο κόσμος έχει πάρει φόβο. Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Σας είχε απειλήσει κάποιος αυτό? Όχι, δεν είχαμε απειλήσει. Αυτό πιο πολύ. Είχατε τσακωθεί με κανέναν? Όχι, όχι, δεν είχα τσακωθεί με κανέναν. Γι' αυτό πιο πολύ θέλω. Γιατί πριν 8 μήνες το ίδιο σημείο πιο πάνω. Και τώρα ξανά το ίδιο. Εμείς καμία αυτό δεν είχαμε. Απλώς τώρα θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμέρισματος Μυτιλινιών, κύριο Γιώργο Ελευθερόγλου, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα είναι έντονο και θα πρέπει να προβληματιστούν οι αρχές, γιατί δεν είναι το πρώτο, όπως το βλέπετε αυτό. Εδώ αν γυρίσει η κάμερα που είναι η Κάδη, έχει ξανακαεί δεύτερο. Όταν λοιπόν σε ένα μικρό χωριό, όπως είναι μια κοινότητα των Μυτιλινών, και έχεις δύο περιστατικά εμπρισμού αυτοκινήτων σε ένα συγκεκριμένο χώρο, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό. Πρώτον, ότι είναι και σε συμβείο το οποίο έχει, από ό,τι βλέπετε, είναι ένα μέρος χέρσο εγκαταλειμμένο και τα περισσότερα σπίτια στους Μυτιλινούς, στην πλειοψηφία του σχεδόν, είναι εγκαταλειμμένα σπίτια. Σκεφτείτε αυτή η φωτιά να μπει καλοκαίρι, να καεί το μισό χωριό.